Μας λένε να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας με τις λίγες οικονομίες που είχαμε διαθέσει και να πάμε σε προκάτ. Θα το έκανε κανένας πολίτης από το Ηράκλειο ή από όλη την Ελλάδα? Ασφαλώς όχι. Είναι παιδιά που ζούμε. Πού θα μας πάνε, σε 4 τετραγωνικά σπίτια? Έχουμε 4 και 5 παιδιά ο κάθε ένας. Πού θα ζήσουμε σε 4 τετραγωνικά? Τι είμαστε, ζώα είμαστε? Σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, αντιδράσαμε έντονα με ένα δελτίο τύπου, διότι αποφασίσανε για εμάς, χωρίς εμάς. Δεν είχαμε προσληφθεί επίσημα, ώστε να καταθέσουμε τις απόψεις μας και υπόμνημα που έχουμε έτοιμο με την αντιπρότασή μας ως ο Παγκρίτιος Σύλλογος και πώς θεωρούμε καλύτερα τη διαβίωση των συνθήκων των κατοίκων του καταβλισμού. Από εκεί και πέρα, έχουμε μιλήσει και με τους νομικούς μας και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία ποιες νομικές ενέργειες θα κάνουμε όχι μόνο στα ελληνικά δικαστήρια αλλά και στα ευρωπαϊκά, διεκδικώντας και προασπίζοντας τα κοινωνικά μας και ανθρώπινα δικαιώματα που δυστυχώς στην ίδια μας τη χώρα καταπατούνται σε καθημερινή βάση. Συναντήσεις με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή γινόντουσαν σχεδόν όλο τον χρόνο. Πάντα όμως διαφωνούσαμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι συνεννούμε στο να πάμε εκεί σε έναν χώρο 40 στρεμμάτων, στηβάζοντας 220 οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων σε προκάτω, όπως λένε, 40 τετραγωνικών. Εδώ στον καταβλισμό, παρόλο τις αντίξιες συνθήκες, τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν και τώρα που μιλάμε, κάποιες οικογένειες, για να μην μένουν σε παραπήγματα και σε παράγκες, με τις χρόνια, με τις λίγες οικονομίες που διάθεταν, έχουν δαπανίσει κάποια χρηματικά ποσά και έχουν φτιάξει σπίτια κανονικά. Μπορούμε να τα τραβήξετε και σε πλάνα, να δείτε πώς είναι δυνατόν αυτές οι οικογένειες να αφήσουν τα σπίτια τους, τη ζωή τους και να πάνε σε προκατασκευασμένα σπίτια. Άρα δεν θα γίνει μετεγκατάσταση? Δεν είπαμε ποτέ, και για να είμαι ξεκάθαρος, ότι δεν θέλουμε μετεγκατάσταση. Θέλουμε κυρίως κοινωνική ενσωμάτωση στο κοινωνικό ιστό. Όχι ένα νέο σύγχρονο άντρο παραβατικότητας, γκετοποιημένο. Δεν είμαστε τσουβάλια να μας τη βάξουν σε ένα χώρο για να απελευθερωθεί ο χώρος ώστε η εταιρεία να κάνει το εμπορικό πάρκο που θέλει να κάνει. Αλλιώς ονειρευόμαστε και ως πρόεδρος αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, ονειρεύομαι την κοινωνική ένταξη ως κοινωνική διάσπαση. Στον κοινωνικό ιστό, στηβάζοντας 220 οικογένειες. Είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτό που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου με τα αρμόδια Υπουργεία? Φαντάζομαι όχι. Επειδή είμαστε ανθρώποι και επειδή είμαστε πολίτεχνοι εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια, θέλουμε κάπου και εμείς να ριζώσουμε. Εδώ μας έφερε η πολιτεία το 1983, τώρα κλείνουμε 40 ολόκληρα χρόνια και δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πώς σκέφτονται να μας κάνουν μετακατάσταση, να μας πάνε σε άλλο χώρο. Δηλαδή αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους και αυτό που σκέφτονται να μας κάνουν, να μας βάλουν σε 40 τετραγωνικά κοντέινερ, να ζήσουν πενταμελής οικογένειες και εξαμελής. Σε μετακατάσταση δεν πάμε. Μετακατάσταση συζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είμαστε αρνητικοί στο θέμα της μετακατάστασης. Η μετακατάσταση δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή θα πάρουμε ένα καταβλισμό που τώρα αυτός είναι οικισμός, δεν είναι καταβλισμός έτσι που πάει. Και θα μεταφέρουμε 200 μέτρα παραπίσω. Ο λόγος, θέλω να πιστεύω ότι ο καινούριος δήμαρχος θα βοηθήσει την κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε ούτε παλάτια ούτε ουρανοξύστες. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, να μας φτιάξουν 2-3 δρόμους που θέλουμε των 100 μέτρων. Ένα αυλάκι να φεύγουν τα βρώμικα νερά από τους νεροκύτες, γιατί δεν έχουμε αποχαιρετευτικό. Αυτά. Και ό,τι λεφτά υπάρχουν, που υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα προγράμματα για τους Ρωμά, ας τα δώσουν σε άλλες κοινωνικές ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Εμείς θέλουμε δύο πράγματα αυτονόητα. Τρεις δρόμους μέσα στο χωριό των 100 μέτρων, για να μην παίζουν τα παιδιά μέσα στις λάσπες, και ένα αυλάκι να φεύγουν τα βρώμικα νερά. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Πραγματικά ψηφίστηκε ομόφωνα, εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση, ο κανονισμός λειτουργίας του οικισμού των Ρωμά, ο οποίος θα δημιουργηθεί. Έχει σταλεί από πέρυσι ο φάκελος στο Υπουργείο και μάλιστα στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Φτώχειας που ασχολείται με αυτό. Ο πλήρης φάκελος ήταν το μόνο έγγραφο που χρειαζόταν προκειμένου να ολοκληρωθεί για να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Και οι δύο ομάδες και οι δύο πληθυσμοί, θα έλεγα,
των Ρωμά είχαν ενημερωθεί πλήρως από τους προηγούμενους, από τους προκατόχους, αντιδημάρχους, τον κύριο Βασιλάκη και την κυρία Παπαδάκη. Στις 27 Δεκεμβρίου είχαν προσέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τότε αποσύρθηκε η σύγηση, και είχαν αναφερθεί ότι θα καταθέσουν προτάσεις. Αναζήτησα τις προτάσεις αυτές, αν έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε εκεί κατατέθηκαν, ούτε στη δημοτική περιουσία έφτασαν τέτοιες προτάσεις. Εγώ θέλω όμως να διαβεβαιώσω ότι είναι ένας κανονισμός λειτουργίας ενός πρότυπου, θα έλεγα, οικισμού, με σύγχρονα προκατασκευασμένους οικίσκους, όχι κοντέινερ όπως ισχυρίζονται, είναι προκατασκευασμένοι οικίσκοι, οι οποίοι μπορούν να αυξομοιωθούν ανάλογα με την οικογένεια που θα δηλωθεί, γιατί από τον αρχηγό της οικογένειας, γιατί θα γίνει καταγραφή, έχει ήδη γίνει, θα γίνει καταγραφή των οικογενειών, έτσι ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα τα τετραγωνικά που χρειάζεται η κάθε οικογένεια. Έχουν προβλεφθεί κοινόχρηστοι χώροι, κοινόχρηστη αίθουσα, ιατρείο και άλλοι χώροι, οι οποίοι θα λειτουργούν έτσι ώστε να υπάρχει μία κανονική διαβίωση και για, και για αυτούς τους συνδημότες μας. Το σχέδιο του κανονισμού ήταν ένα σχέδιο από το Υπουργείο, μας προτάθηκε, εμείς κάναμε κάποιες διορθώσεις και εγώ τελευταία κάποια υπόδειξη την οποία δέχτηκε το Υπουργείο και με βάση αυτό προχωρούμε. Επίσης να τονίσω ότι αυτό λέγεται μία προσωρινή μετεγκατάσταση, γιατί πάντα στη σκέψη του Υπουργείου είναι η κοινωνική ένταξη των συνανθρώπων μας αυτών, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν, προκειμένου όμως να έχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, προτείνεται αυτή η λύση. Η εταιρεία η οποία έχει νοικιάσει το ακίνητο διαθέτει το χώρο των 40 στρεμάτων, έχουμε και έγγραφη πρότασή της και συνένεση σε αυτό και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο που υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο, ώστε να εγκαταληφθεί ο χώρος του καταβλισμού, να μην μιλάμε πια για καταβλισμό, αλλά για ένα οικισμό.